Και ακόμα περισσότερο πρέπει να σκεφτόμαστε αυτούς οι οποίοι διώκονται για την πίστη τους, για τη συνέπειά τους στην τήρηση των εντολών, όπως συμβαίνει και σήμερα δυστυχώς και πολλές φορές και από ανθρώπους που έχουν παρισφρήσει μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, αλλά παίζουν το ρόλο του διώκτου. Όλους αυτούς πρέπει να τους σκεφτόμαστε και να προσευχόμαστε, γιατί πάρα πολλές τέτοιες ακοές διωγμών φτάνουν στα αυτιά μας από όλη την Ελλάδα και όλη την Ορθοδοξία, όπου οι αληθινά πιστοί διώκονται γιατί δεν θέλουν να υπακούσουν στα άνομα αυτά και αντίχριστα μέτρα τα οποία αλλοιώνουν την πίστη μας και τη λατρεία μας. Και όπως έτσι ο ίδιος ο διάβολος οριόμενος είπε σε έναν Άγιο, θα σας τα αλλάξω όλα, λέει, όλα τα της λατρείας, όλα τα της πίστεως. Και είναι σχέδιο αυτό να αλλοιώσουν το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή. Και ήδη ακούμε αλλοιωμένο το Ευαγγέλιο και σε κάποια επίσημη τελετή πριν από λίγο καιρό έγινε αυτό. Αλλοιώθηκε το Ευαγγέλιο και λίγο παλαιότερα αλλοιώθηκε το πιστεύω. Και όλα αυτά δεν μπορεί να είναι μόνο τυχαία. Υπάρχει σχέδιο να αποκατασταθεί ο Ιούδας, να βγάλουν όπως μας έχουν αποκαλύψει οι σύγχρονοι χαρισματούχοι από την Αγία Γραφή τα χωρία που σχετίζονται με τις διαστροφές, με την ομοφιλοφιλία, με τις ανομαλίες και τάχοντες να μας δώσουν ένα καθαρό Ευαγγέλιο, ένα σωστό Ευαγγέλιο και όχι αυτό το οποίο θα πούνε ότι είναι νοθευμένο από τους ιερείς και σκόπιμα έχουν προσθέσει αυτά τα χωρία τα οποία δεν ανήκουν στον Χριστό. Όλα αυτά είναι σχεδιασμένα και θα πραγματοποιηθούν ίσως και στο εγγύς μέλλον, γιατί ο Αντίχριστος προχωράει και όπως πάλι έχει προφητευθεί, όταν θα αυξηθεί πολύ η διαστροφή, όταν θα απολύνει η ομοιοφιλοφιλία, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, εκεί πολύ κοντά είναι και ο Αντίχριστος. Γι' αυτό θα πρέπει να ζούμε με εγρήγορση, να μελετάμε τις Άγιες Γραφές, να ακούμε τους Αγίους Προφήτες και τους σύγχρονους Αγίους Προφήτες, Αγίους μας, οι οποίοι μας έχουν πει πάρα πολλά για τα επερχόμενα χρόνια του Αντιχρίστου, τα οποία ήδη ζούμε και είναι Αντίχριστη πολύ γεγόνωση, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, και θα δούμε και ακόμα περισσότερα. Ας είμαστε έτοιμοι, εν εγρηγώσει, με πίστη και με συνέπεια στη ζωή μας, για να ζήσουμε μέρες αληθινά χαρούμενες, ευλογημένες από το Θεό, γιατί ό,τι παραχωρεί ο Θεός είναι ευλογία, είναι χαρά, είναι δόξα για την Εκκλησία και για τον κάθε πιστό και έτσι να αξιωθούμε και της Βασιλείας Του. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους, να έχουμε τη χάρη και το ζήλο που είχε η Υγείας Απόστολος και Μεγαλομάρτης Φωτεινή, η οποία ζούσε στην παρανομία, στην πορνεία, στη μοιχεία και πάρα πολύ γρήγορα, θα λέγαμε εν ρηπή οφθαλμού, άλλαξε και έγινε εις Απόστολος. Πρώτα στους ίδιους τους δικούς της, στο σπίτι της, στο χωριό της και μάλιστα με πολύ έξυπνο τρόπο, δεν τους είπε ελάτε να σας κηρύξω, τους είπε ελάτε να δείτε μόνοι σας. Είναι ένας άνθρωπος που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Εξέθεσε δηλαδή και όλα στον εαυτό της. Λοιπόν, να μοιηθούμε την Αγία αυτή και εμείς το ζήλο μας. Η εποχή μας είναι εποχή ομολογίας. Χρειάζεται να ομολογούμε. Και δεν θέλει να βγαίνουμε έτσι, να κάνουμε όπως έκανε οι Απόστολοι μεγάλες θυσίες και τον απλό σταυρό που θα κάνουμε έξω από την Εκκλησία όταν περνάμε, χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς να δηλιάζουμε τους αντίχριστους, χωρίς να κοιτάμε δεξιά και αριστερά μας κοιτάνε ή όχι. Και το σταυρό που θα κάνουμε όταν θα πάμε να φάμε στο εστιατόριο, στο φιλικό σπίτι και θα ζητήσουμε να κάνουμε και προσευχή. Και αυτό είναι ομολογία και μεγάλη ομολογία στα χρόνια του Αντιχρίστου που ζούμε τώρα. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε λοιπόν. Οφείλουμε να το κάνουμε αν θέλουμε να κρατήσουμε την πίστη μας, η οποία όπως είπαμε αλλοιώνεται. Και πλέον επίσημα μέσα στις εκκλησίες αλλοιώνεται το Ευαγγέλιο. Θα περιμέναμε από αυτούς τους ανθρώπους που ακούστηκε αυτή η φρικτή βλασφημία, έτσι σε πολύ επίσημη λειτουργία την ημέρα του Πάσχα, έτσι στο κέντρο της Αθήνας, να αλλοιωθεί το Ευαγγέλιο.
Θα περιμέναμε να ακούσαμε ως λαός που κατασκανδαλίστηκε ένα συγγνώμη τουλάχιστον, ότι κάναμε λάθος. Μας ξέφυγε. Αν και φοβάμαι ότι δεν τους ξέφυγε. Λοιπόν, δεν ακούσαμε, δεν ξέρω αν ακούσατε εσείς κάτι, να μου το πείτε και εμένα, αν είπαν συγγνώμη για την αλλίωση του Ευαγγελίου που ακούστηκε από τα χείλη του Διακόνου. Παλιά ένας Άγιος που άκουσε να αλλιώνουν ένα «και», έβγαλε τα αφιά του και έφυγε, επιδεικτικά, διαμαρτυρόμενος, γιατί άλλαξαν ένα «και» από τις Άγιες Γραφές. Και εμείς τώρα δεν κουνιόμαστε τη θέση μας, ενώ γίνονται μεγιστές βλασφημίες. Και μάλιστα μέσα στον χώρο του Θεού, στον χώρο του ναού. Να μιμηθούμε και τον Άγιο Ισαάκιο, που είδατε τι έκανε, και νιγούσε τον βασιλέα, έπιασε και τα χαλινάρια του λαού του και του είπε να ανοίξει εκκλησίες. Όχι μία φορά και δύο και τρεις. Μακάρι να είχαμε και σήμερα τέτοια αναστήματα εκκλησιαστικά, να ταρακουνούσαν ταρακουνούσαν τους άρχοντες, τους κοσμικούς, οι οποίοι με το έτσι θέλω κλείνουν τις εκκλησίες και βάζουν νόμο εκεί που δεν τους πέφτει λόγος, μέσα στο ναό και στις εκκλησίες. Βοηθιά μας λοιπόν η Αγία Φωτεινή και ο Άγιος Ισάκιος και όλοι οι Άγιοι. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, και έτσι εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Αγία Τριάδη φλάξη πάντα σημάς.